Με μαζική συμμετοχή μικρών και μεγάλων έγινε το άνομα του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου στην κεντρική πλατεία της Σάρτας το βράδυ της Τρίτης, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της εορταστικής περίοδου. Παρότι η εκδήλωση είχε αναβληθεί την προηγούμενη εβδομάδα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, η συνεχής βροχόπτωση και το βράδυ της Τρίτης δεν επέτρεψε να πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη συναυλία. Η Φιλαρμονική του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Σκουφάς έδωσε το έναυσμα της εκδήλωσης και τη συνόδευσε σε όλη τη διάρκεια της με χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τραγούδια. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Σήμερα μαζευτήκαμε, αν και με τον καιρό δεν μπορούμε να τα βάλουμε, είχαμε αναβάλει την εκδήλωση αυτή από την προηγούμενη εβδομάδα, για να ανάψουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας. Η πόλη στολίστηκε, και ο Δήμος αλλά και οι ιδιώτες βοήθησαν σε αυτό, να νιώσουμε το πνεύμα των Χριστουγέννων. Θέλουμε όλοι αυτές τις μέρες να δραπετεύσουμε από την καθημερινότητα, να περάσουμε ξέγνιαστα, μικροί και μεγάλοι, όλοι να γίνουμε μικροί, τα παιδιά μας να χαρούν τις μέρες των Χριστουγέννων. Από το Δήμο ετοιμάστηκε ένα εορταστικό πρόγραμμα πλούσιο με όλους τους φορείς και τους ευχαριστούμε γι' αυτό, ανταποκρινόμενο στα οικονομικά των εποχών και στις μέρες που περνάμε. Και σήμερα μαζευτήκαμε όλοι μαζί εδώ πάνω, όλοι μαζί από όλες τις πλευρές, συμπολίτευση, αντιπολίτευση, γιατί πραγματικά δεν μας χωρίζει τίποτα για την άρτα μας και όλοι από διαφορετικό μετερίζει αγωνιζόμαστε για το καλύτερο δυνατό. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τον Νίκο Τολιόντο, τον Σωτήρη του Χριστούλη, οι οποίοι βοήθησαν για να μπορέσει να γίνει αυτή η σημερινή βραδιά, να στηθεί αυτό το δέντρο που ψάξαμε να βρούμε, ένα από τα μεγαλύτερα δέντρα που είναι γύρω στα 15 μέτρα. Το στολίσαμε και είμαστε έτοιμοι σήμερα να απολαύσουμε αυτή την βραδιά. Και εγώ θέλω με αφορμή αυτό να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, με υγεία και προκοπή σε κάθε σπιτικό. Όσον αφορά την εκδήλωση, να πω ότι το συγκρότημα μάλλον το The Rebellions που σήμερα είναι εδώ, αλλά λόγω των καιρικών συνθήκων δεν μπορούν να στήσουν τα ηχεία, τα ηλεκτρολογικά, γιατί θα έχουν ζημιές. Δεσμεύονται όμως και δεσμευόμαστε και εμείς απέναντι σε εσάς ότι θα ξαναρθούν πάλι μέσα στις γιορτές να δούμε τη μέρα που μπορούν και εκείνοι για να μπορέσουν να δώσουν αυτή την παράσταση σε εμάς εδώ στους Σαρτινούς. Οπότε όλοι τώρα σήμερα να ανάψουμε το δέντρο μας, να ξεκινήσουμε και να μετρήσουμε όλοι μαζί αντίστροφα και χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχουμε. Λοιπόν, πάμε όλοι μαζί. 5, 4, 3, 2, 1, χρόνια πολλά καλά Χριστούγεννα! Για καλά Χριστούγεννα απευθύνουν οι αιρετοί επισημένοντας το μήνυμα της αγάπης και της ελπίδας. Ο καιρός καταρχήν δεν μας άφησε και σήμερα που ήταν εξαναβολής αυτή η εκδήλωση και δεν μας άφησε να ακολουθήσει το άναμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου και το συγκρότημα του Rebellion, σωστά, που ήταν. Το οποίο όμως δεν είναι ότι δεν θα την κάνουμε αυτή την εκδήλωση, θα την κάνουμε.
κάποια άλλη μέρα των Χριστουγέννων, των γιορτών. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι καταφέραμε φέτος να σωλήσουμε ακόμη περισσότερο την πόλη μας. Αυτό βοήθησαν βέβαια και ο Δήμος με περισσότερα στολίδια, με περισσότερο στολίδια, αλλά και οι ιδιώτες οι οποίοι στόλισαν βιτρίνες ή βεράντες ή κατασηματάρχες βέβαια. Το δέντρο μας είναι μεγαλύτερο από πέρυσι και περισσότερο στολισμένο. Και από εκεί και πέρα θέλουμε να αυτές τις μέρες να περάσουν οι συμπολίτες μας όσο γίνεται πιο καλά, να ξεχνιάσουμε από τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, να γίνουμε όλοι παιδιά και τα παιδιά μας να χαρούν αυτές τις γιορτές. Γι' αυτό και εμείς, ας πούμε, προσπαθήσαμε να δώσουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα εορταστικό για τα Χριστούγεννα με εκδηλώσεις μικρές και μεγάλες. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φορείς που συμμετείχαν. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον Νίκο Τολιόντο, αλλά και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Σωτήριο του Χριστούγεννου, οι οποίοι συνέβαλαν στην όλη αυτή διοργάνωση και στολισμό για τα Χριστούγεννα. Και να ευχηθώ σε όλους τους αρτινούς χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουν, με υγεία και προκοπή σε κάθε σπιτικό. Δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες δεν μας επέτρεψαν να χαρούμε το μουσικό συγκρότημα το οποίο είναι μαζί μας απόψε, αλλά παρόλα αυτά όμως λόγω των καιρικών συνθήκων και λόγω όπως γνωρίζουμε δεν μπορούμε να παίζουμε με το ρεύμα, δεν μπορεί να γίνει λοιπόν η συναυλία, υποσχόμαστε ότι θα γίνει κάποια άλλη στιγμή μέσα στις γιορτές ελπίζουμε. Κατά τα άλλα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, ήδη ξεκινήσαμε από σήμερα. Έγινε η φωταγώγηση του δέντρου. Πιστεύω ότι έχουμε ένα από τα πιο όμορφα και ωραία δέντρα στην Ελλάδα. Ειλικρινά έγινε απίστευτη δουλειά και πραγματικά είναι και την ημέρα δείχνει ακόμα πιο καλά, ακόμα πιο όμορφο και πιο ωραίο. Να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές με υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα για όλους μας, αισιοδοξία, ομόνια συνεργασία και θετική διάθεση. Θετική διάθεση για όλα, για την πόλη μας, για τους φίλους μας, για τις οικογένειές μας, για τους συνεργάτες μας. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν από σήμερα και επίσημα. Θα γίνονται σε δύο σημεία, και εδώ στην πλατεία Μουσικές Συναυλίες, στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, αλλά και στην πλατεία Σκουφά, που θα είναι και το Λούνα Πάρκ. Και εκεί θα γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις, τις οποίες τις συνδυάσαμε με επισκέψεις σχολείων τις πρωινές ώρες, έτσι ώστε και τα παιδιά να τους δώσουμε τη δυνατότητα να χαρούν μέσα από συνεργασίες με φορείς αλλά και με κλόουν, εξωτικά και άλλα μουσικά συγκροτήματα, να χαρούν λίγο αυτές τις μέρες, να νιώσουμε όλοι Χριστούγεννα, να γίνουμε όλοι παιδιά και να πάμε στο 2023 με όσο το δυνατόν καλύτερη διάθεση και αισιοδοξία και αγάπη. Κυρία Τσαπρατζή, απόψε άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο και στο κέντρο της Άρτας, που σημαίνει ότι η εορταστική περίοδος ξεκινά. Με αισιοδοξία, με χαμόγελο. Πρέπει γιατί στο μουντό αυτό καιρό που ζούμε, η αλήθεια είναι ότι χρειαζόμαστε πραγματικά χαρά. Είναι πολλά τα δύσκολα γεγονότα που έχουν συμβεί τον τελευταίο καιρό στη μικρή μας πόλη και πραγματικά πολύ δυσάρεστα. Και οφείλουμε όμως να δώσουμε νότες χαράς, να ευχηθούμε σε όλους τους συνδημότες μας χρόνια πολλά, πραγματικά στα σπίτια τους να γιορτάσουν με υγεία και πολλές χαρές πάνω απ' όλα. Και ευτυχώς που υπάρχει και αυτή η εποχή του χρόνου, μια ωραία εποχή που οφείλει να μας ενώσει όλους, να μας ενώσει όλους για το καλό της πόλης μας. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει να παλέψει για να πάει η Άρτα μας μπροστά. Χρόνια πολλά. Πρωταγωνιστές των ημερών, τα παιδιά που έχουν πάντα τον πρώτο λόγο. Με βλέμμα καθαρό και πρόσωπο που χαμογελά, το καθένας στέλνει τις δικές του ευχές, αγγίζοντας το συνέστημα κάθε μεγάλου για αγάπη, πίστη και ελπίδα. Σε τι είναι εσύ? Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, σε όλη την Ελλάδα και εύχομαι σε όλα τα παιδιά και σε όλους τους ενήλικες να έχουν μια καλύτερη ζωή το 2023. Και αυτοί που είναι λίγο οικονομικά, θα παρακαλούσε όλη την Ελλάδα, αν γίνεται, να κάνει κάτι να τους βοηθήσουμε. Εγώ εύχομαι καλά Χριστούγεννα σε όλους, ό,τι επιθυμούν και να... Καλά παιχνίδια. Σωστό και αυτό. Ναι. Καλά Χριστούγεννα σε όλους, να είναι όλοι καλά και να έχουν λεφτά και καλά το δέντρο που είναι. Είναι καλά το δέντρο. Καλά Χριστούγεννα. Ναι, καλά Χριστούγεννα. Υγεία πάνω απ' όλα. Καλή χρονιά.
Καλή πρόοδο. Καλή πρόοδο, καλά Χριστούγεννα. Παιχνίδια να έχουν τα παιδιά. Αυτό. Καλά Χριστούγεννα, να είναι όλα καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Και να πάρουν τα παιδιά καλή βαθμή στο σχολείο. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά, καλό το νέο έτος το 2023 και καλή πρόοδο στα παιδιά. Μπράβο, ποιος δημίλησε. Καλά Χριστούγεννα σε όλους, ό,τι επιθυμούν, χρόνια πολλά και αυτό.